Για να πάμε τώρα στους κριτές. Βάλε με και το. Ξεκινάμε με την Ηλιάνα. Εμένα αυτό το look μου θυμίζει την εφηβεία μου, όταν ψώνιζα με τη μαμά μου από ρούχα και έπαιρνε και αυτά δικά της και έλεγα τέλεια, αυτή η μπλούζα της μαμάς μου, αυτή το παπούτσι της μαμάς μου θα είναι τέλεια να τα βάλω με αυτό το τζιν που πήρα και αυτό το τζάκετ και μετά με λέει ο πατέρας μου και μου λέγε μην βγεις έτσι έξω. όχι, είναι λάθος αυτό. Κλείς την πόρτα, ξαναγύρνα πίσω. Θα σου πω τι μου αρέσει πάρα πολύ. Και τι θεωρώ ότι είναι λάθος, το οποίο νομίζω ότι αν πας στο backstage στον καθρέφτη θα το καταλάβεις. Ναι. Αυτό το μπλουζάκι που φοράς με αυτά τα παπούτσια και ναι, με μια ωραία παντελόνα, μια φούστα, ένα ωραίο πανοφόρι, μια τσάντα λίγο πιο έτσι, πιο ιδιαίτερη από αυτή, γιατί είναι πολύ απλή, θα ήταν ένα πολύ ωραίο βραδινό λίγο για να πας κάπου. Αυτά τα ωραία τα γαλάζια που έχει συνδυάσει μαζί, με ένα ωραίο μπλουζάκι, με ένα πουκάμισο, με ένα πουλοβεράκι, με ένα ωραίο αθλητικό, με ένα αρβιλάκι, με ένα οτιδήποτε, θα ήταν ωραίο απογευματινό πρωινό look. Δεν ήθελα να το κάνω, έτσι ήθελα να το μπλέξω. Ναι, αυτοί οι δύο κόσμοι δεν μπλέκονται. Α, οκ. Okay. Δεν έρχονται. Έχετε βγει γενικά έξω να πιείτε ποτό σε R&B μαγαζιά? Τι πιστεύεις? Δεν ξέρω. Γιατί δεν το βλέπατε αυτό γενικά το mix and match. Πονάω τα μάτια μου πολλές φορές βέβαια. Δεν σημαίνει ότι βγαίνω έξω και πάω και τις πιάνω. Οι περισσότερες κοπέλες δηλαδή κάνουμε έτσι διάφορα. Ναι. Αλλά αυτά πληρώνουμε εδώ, λοιπόν. Αυτά πληρώνουμε εδώ. Τα πληρώνουμε, δεν τα πληρώνουμε. Οκ, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, βγάλε λίγο το jacket. Βγάλε το jacket. Ναι. Εγώ τέτοιο look πάντως δεν έχω ξαναδεί ούτε σε R&B, ούτε σε trap, ούτε σε hip hop. Έχω πάει σε όλα. Α, εντάξει. Από τη μέση και πάνω, δηλαδή, που έχεις βάλει το κολλιέ σου, φοράς κουλαρικάκια σου, έχεις ίσια μαλλιά, ωραίο μακιγιάζ, κούκλα. Μου αρέσουν όλα τα κομμάτια, δεν μου αρέσουν μαζί. Α, έχεις βάλει και το βραχιόλι αυτό. Και αυτό είναι μόνιμο. Δεν το βγάζω ποτέ. Μόνιμο είναι. Μόνιμο. Δεν το βγάζω σχεδόν ποτέ. Ημιμόνιμο δεν βγαίνει. Έχει. Δεν βγαίνει σε ημιμόνιμο. Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Αυτό και το δαχτυλιδάκι μου εδώ δυστυχώς δεν βγαίνει. Το ξεχνάω πολλές φορές επειδή είναι αρκετά ακριβά. Δεν το βγάζω για να μην τα αφήσω πουθενά και τα χάσω εδώ. Να τα αφήσει στο σπίτι στη μανούλα σου γιατί θα γίνει μόνιμο εδώ πέρα η βαθμολογία. Και εντάξει, δεν κάνω να το βγάλω. Πώς κάνουμε. Νικόλ. Τώρα εκεί που θα πας, θα κάνει. Άστο. Ναι, εντάξει. Ένας. Ευχαριστώ. Δημήτρη, πάμε σε σένα. Εντάξει, έχουμε ξαναδεί ένα έτσι, biker, αν θυμάμαι καλά, από σένα, δεν είναι, και η Όλγα. Καλά θυμάμαι. Για ξαναβάλα να δω. Και το ασύμμετρο μέσα, Λοιπόν, η φούστα. Ποιο, ή την μπλούζα, λέτε. Η φούστα είναι ωραία ιδέα που έκανες. Δεν μου αρέσει το κρύο μέσα, όχι το γκρι με το μπλε, γιατί πάνε εμένα μου αρέσει σαν χρώμα, αλλά δεν μου αρέσει το ασύμμετρο με το τζάκετ από πάνω. Νομίζω είναι διαφορετικά και σαν υφή και σαν ύφος δεν ταιριάζει. Η φούστα, να σου πω, είναι ωραία ιδέα, απλά δεν είναι καλά φτιαγμένη. Δηλαδή, εκεί στο τελείωμα βλέπω το κουμπάκι και μου τραβάει την προσοχή τόσο ώρα. Τι κουμπί είναι αυτό? Εδώ, ναι. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει, δηλαδή θα έπρεπε να ραμμένει. Γιατί ανοίγει συνέχεια και φαίνεται μια λάμψη. Ναι. Το οποίο δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, δεν είναι, μάλλον βιάστηκε να την κάνει και έπρεπε να έρθει εδώ. Ναι, εντάξει. Φοράω fast fashion, δεν θέλουμε fast fashion. Φοράω κάτι που γράψει. Δεν το έχεις γράψει. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά. Το έχεις κουμπώσει. Δεν ξέρω τι να κάνω εγώ. Βάζω χρώμα, δεν μας αρέσει. Βάζω μαύρα. Έχεις βάλει πολλά μαύρα. Αυτά τα ξέρει καλύτερα στο τέλειο όσον αφορά αυτό. Αλλά με το μυαλό το δικό μου τώρα, εγώ σαν φωτογράφος, το κουμπί θα πρέπει να πάει πιο μέσα να μην φαίνεται. Ναι, μπορεί, δεν ξέρω. Δεν το είδα εκείνη τη στιγμή. Άρα μπορεί να πάει. Λογικό, δεν είμαι σχεδιαστής, αλλά εγώ τι θα έκανα. Δεν το είδα εγώ εκείνη τη στιγμή, δεν το παρατήρησα. Φαίνεται πάρα πολύ κακοφτιαγμένη, ενώ μπορεί να μην είναι. Φαίνεται πολύ γρήγορα. Ναι. Κατάλαβα, Νικόλ. Έχεις στεναχωρηθεί? Δεν έχω στεναχωρηθεί, είμαι απογοητευμένη. Γιατί? Γιατί κάνω κάποια πράγματα, τα θεωρούμε basic. Παίρνω ρίσκο, δεν μας κάνει. Βάζω κάτι που στα μάτια μου, για μένα, εμένα προσωπικά, παίρνεις ρίσκο και δεν μας κάνει ή δεν μας βγαίνει? Παίζει ρόλο. Εμένα προσωπικά αυτό μου κάνει για έξω. Μα συγγνώμη, δεν κέρδισες την προηγούμενη εβδομάδα? Στο προηγούμενο καλά. Ναι, κέρδισα την προηγούμενη εβδομάδα. Πού είναι απογοήτευση, δηλαδή? Είναι απογοήτευση, είναι. Όχι, υπάρχει απογοήτευση. Μερικά πράγματα δεν τα καταλαβαίνω. Ειλικρινά σας μιλάω. Γενικά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί σας ακούω πάρα πολύ και μάλλον αυτό είναι το λάθος μου. Γιατί άλλα κορίτσια, ας πούμε, που δεν σας ακούνε και κάνουν αυτό που είναι το δικό τους, κάπως διαφορετικά και διαμαγείς αλλάζει και τα καταλαβαίνετε. Εμένα δεν με καταλαβαίνετε και ποτέ. Άρα πιστεύεις ότι έχουμε εμείς κάποιο πρόβλημα?
Συγγνώμη, σου είπαμε εμείς να βάλεις αυτή τη φούστα με αυτό τον τζάκετ και αυτά τα παπούτσια και να έρθεις και δεν μας άρεσε. Το όχι, βάλε χρώμα σημαίνει βάλε άρεσε, αυτό όμως. Το CL. Μα τι καλά κάνεις και σου άρεσε, μα γι' αυτό και τα έβαλες. Και δεν το θεωρώ λάθος όμως. Καλά, δεν θεωρώ ότι δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. Λάθος. Μισό λεπτό. Εσύ δεν τα θεωρείς λάθος και γι' αυτό τα φόρεσες. Ναι. Σωστά. Ναι. Δηλαδή έφερες ένα look το οποίο πρέπει να γίνει αποδεκτό επειδή εσύ έβαλες χρώμα. Έραψες μια φούστα που την είδες ακριβή και δεν μπορείς να την πάρεις και πήγες σε μια φούστα δεν να είναι την κάνεις. Την είδα ακριβή, είναι ότι την είδα, την είδα στο εξωτερικό. Άκουσέ και δεν προλάβα να την πάρω. Όχι, να λέμε και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Πώς είναι δηλαδή, επειδή δεν πρόλαβες να την πάρεις, πήγες σε μια μοντέλα, σας δούλεψε μια φούστα με λάθος πατρών που τραβάνει φόδρες και περιμένω να σου βάλουμε καλό βαθμό. Με τα παπουτσάκια με τους τρεις πόντους, τα κούνι και πού τα δερμάτινα από πάνω. Και τη... Πού τραβάνε, εγώ δεν βλέπω κάτι να τραβάει ρε παιδιά. Τέλος πάντων, εντάξει, βάλτε μου ό,τι θέλετε να μου βάλετε, δεν μπορώ να καταλάβω. Άρα εμείς βλέπουμε πράγματα που δεν υπάρχουν. Ή μήπως είσαι μπερδεμένη και δεν καταλαβαίνει. Ή πιστεύεις ότι έχουμε κάτι προσωπικό μαζί σου, για να καταλάβω. Έρχεσαι εδώ και μας λες ότι μόνο σε σένα βρίσκουμε πράγματα. Άρα έχουμε κάτι με σένα προσωπικό. Ερχόμαστε εδώ και λέμε ότι θα κάψουμε την Νικόλ γιατί έτσι ξυπνήσαμε. Ή έχουμε κάτι να κερδίσουμε. Ναι, τέλος πάντων. Τι, ναι, τι ναι. Δεν είπα ναι, είπα τέλος πάντων. Είπα τέλος πάντων. Ωραία, πες μας τα πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Εγώ θέλω να ξέρω. Διότι έρχεσαι εδώ και τσαμπουνάει κάθε μία ό,τι θέλει και μας προσβάλλεται. Εντάξει. Πες μας, τι δεν είναι αντικειμενικό, τι είναι λάθος, τι δεν σου είπαμε σωστά. Να τα συζητήσουμε τώρα. Πολλά πράγματα από αυτά που φοράω, εγώ θεωρώ ότι ταιριάζουν. Μερικές φορές δεν καταλαβαίνω αυτά που μου λέτε. Δηλαδή, δεν έχω δει καμία έξω στα κλαμπ έτσι. Okay, εγώ έχω δει όμως. Θα μας μάθει η μόδα εδώ ο κόσμος που βλέπετε εσείς στα κλαμπ. Μα συγγνώμη κιόλας, η μόδα είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ... Έξω, αυτά που κάνουν στο fashion week και όλα δεν είναι με τους κανόνες. Τι λες, κοπέλα πάρα μου, πολύ τι τα λες. Η μόδα είναι αυτό. Η μόδα είναι αυτό. Μα ήρθες εδώ παραπονιέσαι, μα ναι, αλλά δεν σε αδικούμε, σε αδικούμε και με πνίκει εμένα το δίκιο μου αυτή τη στιγμή και δεν μου λες ένα πράγμα που σε αδικήσαμε. Πες μας ένα look συγκεκριμένο. Αυτό που φοράς σήμερα και την προηγούμενη φορά που κέρδισες γιατί δεν σε αδικήσαμε. Καλά, εντάξει, έτυχε να κερδίσω. Γιατί έτυχε. Η Ειρήνη, ας πούμε, ναι, είχε κάνει ένα pin-up που ήταν εκτός concept και ήταν για πάρα πολύ η λίγο. Προσπάθειά σας, η προσπάθειά σας είναι που εμείς βαθμολογούμε. Την προσπάθειά σας βαθμολογούμε και έτσι κερδίζετε. Απλά μερικές φορές δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι αυτό που έχω βάλει δεν ταιριάζει. Ωραία, και εμείς γιατί είμαστε λάθος και δεν είσαι εσύ. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα look ατέριαστο. Αλήθεια, σας μιλάω ειλικρινά. Και πώς να ασχολήσω εγώ το πρόβλημά σου. Αλλά οκ, το σέβομαι και σας ακούω πάντα. Και μα πώς το σέβεσαι. Το βλέπω μα πριν μισό λεπτό άρχισες να λες όποτε εγώ ό,τι κάνω ναι, είναι γιατί λάθος. Απλά... Ό,τι μου λέτε το κάνω και μου λέτε μετά ότι είναι λάθος και δεν καταλαβαίνετε. Μα τα δικά σου look δεν καταλαβαίνουμε. Εσύ δεν καταλαβαίνεις αυτά που λέμε. Τέλος πάντων τώρα, δεν έχει ουσία. Έχω εκνευριστεί και μπορεί να πω πράγματα τα οποία. Τέλος πάντων. Δημήτρη. Η πρώτη εικόνα, κάποιος που θα σε δει, θα πει «Ουάου, πάρα πολύ ωραίο». Τι ωραίο, ασχολείται αυτό το κορίτσι. Η δεύτερη ανάγνωση όμως από ανθρώπους που είναι εκπαιδευμένα τα ματάκια τους, ναι. Έχει okay. Κάποιες αστοχίες που πρέπει να σου πούνε. Και αυτό για να γίνεις καλύτερη. Ναι. Έχεις βγει ποτέ προτινόμενη. Όχι. Α, άρα τι λες τώρα, ότι δεν μας αρέσουν δεν τα look. Δεν θέλω είμαι για... Τέλος πάντων, τώρα αυτό, ναι. Η πρώτη ανάγνωση είναι πολύ ωραία. Η δεύτερη ανάγνωση από ανθρώπους που ξέρουν από μόδα έχει πάρα πολλές αστοχίες. Αλήθεια. Εντάξει, ναι. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Στέλιο μου. Ναι, κοίτα, Νικόλ, άκου λίγο για να καταλάβεις πώς αυτό το look θα έστηκε. Αυτά τα παπούτσια είναι πολύ καθώς πρέπει, άσχετα που έχουν τρουκς. Ναι. Εντάξει, ναι. Για αυτή την εικόνα. Ναι. Αν φόρεγες τις βινίλες σου, τις μπότες τις ψηλές, τις μαύρες, τις στενές. Με ένα μαύρο καλσόν ώστε να έχεις ένα πολύ μακρύ πόδι. Ναι. Αυτή η φούστα από πάνω, τον τζάκετ που φοράς, με έναν τεκολτέ από μέσα βαθύ ή ένα μπραλέ, χωρίς αυτά τα κοσμήματα και τα μαλλιά σου wet θα ήσουν καταπληκτική. Το κατάλαβες? Το κατάλαβα, το κάνω. Ωραία, άκουσε με. Έχεις μπερδέψει πάρα πολλά στυλ σε αυτή την εικόνα. Τα κομμάτια δεν είναι κακά, πέρα από τη φούστα που θα μπορούσε να γίνει καλύτερη εκτέλεση. Ευχαριστώ. Νικόλ μου είναι 5 τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ.